Συνάδελφοι και συναδέλφισες, από σήμερα τα ξημερώματα, από τις 2 η ώρα, στο νησί της Λέσβου, κυμαίνεται μια μάχη. Μια άνηση μάχη, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλησε να περάσει με τρομοκρατία απέναντι στις εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές που διαδηλώνουν να μην δημιουργηθεί κανένα νέο hot spot στη Λέσβο. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, από σήμερα το πρωί εκατοντάδες πολίτες στο λιμάνι της Λέσβου, στοιχείο, δεκάδες εκατοντάδες απεργοί στην απεργία του Παλαιδιακού Κέντρου δίωσανε σήμερα βροντερό παρόν. Απαντήσανε στα σχέδια της κυβέρνησης που για άλλη μια φορά ζητάνε από το λαό, από τους νησιάτες να τα δεχτούν χωρίς κουβέντα. Ο ηρωικός Ματαμάδος, η ηρωική Λέσβος στέκεται στα χέρια της και είναι εκεί. Δεν έχουν περάσει η αστυνομία, ούτε τα μάτια δεν κλούμε. Δεν θα γίνει αυτό το σκοπό όσο και να το θέλουμε. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, για άλλη μια φορά από αυτό το βήμα ζητάμε να γίνει γνωστό πανελλαδικά το αίτημα που έχουν χιλιάδες νησιώτες για άμεσο αποτροπισμό προσφύγων και μεταναστών. Καμιά νέα δομή πάνω στα νησιά, ούτε ανοιχτές ούτε κλειστές. Και όπως λέει το σύνθημά μας, ούτε στη Μόρια, ούτε στην Καράδα, ούτε πουθενά. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, κάτω από αυτά τα γεγονότα, κάτω από την άγρια καταστολή της κυβέρνησης, η διοίκηση του Παλαιδιακού Εργατοπαλαιδικού Κέντρου, θέλοντας να εκφράσει τους χιλιάδες νησιώτες οι οποίοι ζητάνε εκ νέου να κοινοδοποιηθούν, ορίσαμε για αύριο νέα 24ωρη παλαιδιακή απεργία. Ζητάμε όλος ο κόσμος, όλοι οι εργαζόμενοι να δείξουν τη συμπαράστασή τους στα νησιά. Όπως αγωνιστικούς χαιρετισμούς βέβαια θέλει και η διοίκηση του εργατικού κέντρου στους χιλιάδους παρευρισκόμενους εδώ πέρα και στους συνέδρους μας της ΔΑΣ. Καλή συνέχεια, συνάδελφοι.